σελίδα 666, είναι από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, κεφάλαιον ξιάλφα. Σελίδα λοιπόν 666, ξιάλφα κεφάλαιο, 61 κεφάλαιο, από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης, με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερία εις τους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, δια να κηρύξω εν εαυτόν ευπρόσδεκτον του Κυρίου και ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, δια να θέσω εις τους πενθούντας εν Σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί στάχτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της ακιδείας, δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσι να νοικοδομήσει τα σπαλαιά ερημώσεις, θέλουσι να ανεγείρει τα αρχαία ερήπια, και θέλουσι να ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Και οι αλλογενείς θέλουσι ίσταστε και βόσκοι τα πίμνιά σας, και οι των αλλογενών θέλουσι είστε οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας, σεις δε ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε, λειτουργούς το Θεού ημών θέλουσι σας λέγει. Θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και στη δόξα αυτών θέλετε καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσιαν και αντί της εντροπής θέλου συνέχει αγαλία συν εν την κληρονομία αυτών. Ον θεν εν τη γη αυτών θέλου συγκληρονομήσει το διπλούν αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς. Αμήν. Όταν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός βρέθηκε τον καιρό της σαρκός αυτού σε συναγωγή στη Ναζαρέτ, άνοιξε το βιβλίο, την Αγία Γραφή, και διάβασε ακριβώς αυτό, ομολογώντας ότι ήταν γραμμένο προφητικά στον προφητικό λόγο για αυτόν τον ίδιον, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού του Ζώντος, τον άνθρωπο Χριστό Ιησού, τον ενσαρκωμένο Λόγο του Θεού. Είναι η ομολογία του δια Πνεύματος Αγίου, είναι όχι μόνο η ομολογία του Ιησού Χριστού αλλά η αποκάλυψη του έργου και της αποστολής του. Λέγοντας λοιπόν δια Πνεύματος Αγίου στον προφητικό λόγο ο ίδιος ο Λόγος του Θεού ο οποίος θα ενσαρκωνόταν εις Χριστόν Ιησούν, Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ. Ο Πατέρας μου με έχρισε δίδοντάς μου δια του χρίσματος, δια του Πνεύματος του Αγίου, δίδοντάς μου αποστολή και έργο. Δεν τον έχρισε, θυμάστε πως τον έχρισε με Πνεύμα Άγιο την ημέρα που βαφτιζότανε στον Ιορδάνη, όταν το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς κατέβηκε και έμεινε σε Αυτόν, και αυτό ήταν και η μαρτυρία και το σημείο του Πατέρα Θεού προς τον Ιωάννη, ότι σε όποιον δεις το Πνεύμα να κατεβαίνει και να μένει επ' Αυτόν, αυτός είναι ο Υιός του Θεού, είναι ο βαφτίζων εν Πνεύματι Αγίου και Πυρή. Αυτό λοιπόν προφητικά το ομολογεί ο Λόγος του Θεού λέγοντας Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, γιατί ο Κύριος ο Θεός μου με έχρισε δίδοντάς μου έργο και αποστολή. Το έργο μου είναι πρώτον να ευαγγελίζομαι τους πτωχούς που δεν έχουν από κανέναν άνθρωπο παρηγορητικό λόγο. Δεν έχουν ελπίδα. Είναι φτωχοί. Και ο φτωχός δεν έχει ούτε παρόν ούτε μέλλον. Να ευαγγελίζουμε τους φτωχούς, να γιατρεύω τους συντετριμένους στην καρδιά, τους απελπισμένους, τους απογοητευμένους, να τους ιατρεύσω. Και εκείνο που θέλω να τονίσω ευθύς εξ αρχής, αδερφοί, με τη χάρη του Χριστού, είναι τούτο,
γίνεται μένα από τον Χριστό, αλλά δια Πνεύματος Αγίου. Το Πνεύμα το Άγιο είναι που δίνει την ικανότητα στον άνθρωπο Χριστόν Ιησούν να εργάζεται την αποστολή Του και το έργο Του. Και να μην ξεχνάμε ότι ο Κύριος μας βεβαίωσε ότι όπως εγώ απεστάλλην από τον Πατέρα Μου, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς προς τον κόσμο. Με απέστειλε λοιπόν να ιατρεύσω τους συντετριμένους, τους απελπισμένους, και να κηρύξω ελευθερία σε όλους τους εχμαλωτισμένους από τα δεσμά του διαβόλου, και να κηρύξω άνοιξη δεσμοτηρίου σε όλους τους φυλακισμένους. Αυτό είναι το έργο Του. Αλλά δεν τελειώνει εδώ. Και να κηρύξω έναν χρόνο συγκεκριμένο που θα είναι ευπρόσδεκτος ενώπιον του Θεού, είναι ο τελευταίος χρόνος πριν την αρπαγή της Εκκλησίας, όπου εκεί πραγματικά θα δοξαστεί ο Θεός. Και στη συνέχεια, ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών. Με τη Δευτέρα Παρουσία θα κατέβει ο Χριστός με τα πάντων των Αγίων και των Αγγέλων για να κάνει εκδίκηση εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν και εις τους μη υπακούοντας εις το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Όμως και πάλι δεν τελειώνει εδώ το έργο Του και η αποστολή Του. Με έχρισε και με απέστειλε για να μπορώ να παρηγορώ και να παρηγορήσω όλους τους πενθούντας. Μόνο ο Χριστός δια Πνεύματος Αγίου μπορεί να παρηγορήσει όλους τους πενθούντας, και στη συνέχεια, αφού τους παρηγορήσει, να τους θέσει μέσα στη Σιών και να αρχίσει νέα πράγματα στη ζωή τους. Καινούργια πράγματα, καινούργια ζωή. Αφού λοιπόν, να το δούμε λίγο πιο συγκεκριμένα, ευαγγελιστεί, ευαγγελίζεται τους φτωχούς, γιατρεύει τους συντετριμένους, κηρύττει ελευθερία στους εχμαλώτους, κηρύττει άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, κηρύττει μεγάλη ευλογία, χρόνο μεγάλης ευλογίας στο τέλος, και την εκδίκηση, κηρύττει την εκδίκηση που θα κάνει ο Θεός στους μη γνωρίζοντας τον Θεό και αναγνωρίζοντας τον Θεό και μη υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε το έργο Του τώρα επεκτείνεται σε κάθε έναν άνθρωπο προσωπικά που είναι πενθών, είναι δυστυχισμένος, και αφού τον παρηγορήσει τον θέτει μέσα στη Σιών, μέσα στην Εκκλησία. Και όταν τον θέσει μέσα στην Εκκλησία, εκεί τα πάντα αλλάζουν. Εκεί αντί για πένθος που χρειάζεται παρηγοριά, έχει έλεον εφροσύνης και χαράς. Αντί για ταπείνωση και ονειδισμό που είχε έξω, μέσα στην Εκκλησία έχει ωραιότητα και χάρη Θεού. Και αντί πνεύματος ακιδείας, αφροντισιάς, απελπισίας, έχει στολήν ενέσεως. Μέσα στην Εκκλησία. Πρώτα κηρύττει, ύστερα αποκαλύπτει και ύστερα επί προσωπικού επίπεδου παρηγορεί και σώζει και προσθέτει μέσα στην Εκκλησία. Και εκεί αλλάζει τα πάντα. Τα πάντα γίνονται νέα. Και αυτοί τώρα, στους οποίους κήρυξε, αποκάλυψε, πρόσθεσε μέσα στην Εκκλησία Του, αυτούς τώρα που τους ευλόγησε και είναι ευλογημένοι φανερά σε όλους τους ανθρώπους, ονομάζονται δέντρα καρποφόρα δικαιοσύνης, φύτευμα το οποίο ο Θεός φύτεψε για τη δόξα τη δική Του.
δέντρο καρποφόρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων, φύτευμα Κυρίου εις δόξαν του. Και τώρα αρχίζει η συνέχεια. Αρχίζει η συνέχεια. Το έργο αυτών. Εδώ τελειώνει το έργο του Χριστού για τον εαυτό του και αρχίζει το έργο του καρπού, του πόνου της ψυχής του. Και έτσι αυτοί οι οποίοι θα είναι φύτευμα Κυρίου, δέντρα δικαιοσύνης στη δόξα του, θα έχουν δικό τους έργο και δική τους αποστολή. Θα ανοικοδομήσουν τις παλαιές ερημώσεις. Θα αναγείρουν τα αρχαία ερείπια. Θα ανακαινήσουν τις έρημες πόλεις, τις ερημωμένες από γενεάς γενεών. Έχουν έργο. Και θα βλέπουν και τον καρπό τους. Τα δέντρα, τα πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων, το φύτευμα του Κυρίου. Αλλογενείς, ξένοι, άγνωστοι θα προστίθενται μέσα στην Εκκλησία και θα τους κάνει ο Χριστός εργάτες να βόσκουν τα πίμνια και να φροντίζουν σαν γεωργοί και σαν αμπελουργοί το έργο της Εκκλησίας. Και όλοι μαζί, από έναν ξεκινάει, από τον Χριστό, επεκτείνεται με το κήρυγμα, επεκτείνεται με την καρποφορία, επεκτείνεται με το να προσθέτει από όλα τα έθνη άγνωστους ξένους, αλλογενείς, και όλοι αυτοί μαζί θα ονομάζονται ιερείς του Κυρίου, δηλαδή μεσίτες, αλλιώς βασιλείς και ιερείς του υψίστου, βασιλείς του Κυρίου, λειτουργούς των Θεών ημών, που είναι πυρός φλόγα, φωτιά Πνεύματος Αγίου, σε όλους αυτούς που δεν είναι τίποτα άλλο παρά η Εκκλησία του Χριστού, το σώμα του Χριστού, που κεφαλή είναι και θα είναι πάντοτε ο Ιησούς Χριστός, και όλη η δύναμη και όλο το έργο γίνεται δια του Πνεύματος του Αγίου. Και η μισθαποδοσία. Μισθαποδοσία μεγάλη. Αντί της τροπής που είχατε έξω, μέσα θα έχετε διπλάσια ευλογία, διπλάσια μερίδα Πνεύματος Αγίου. Αντί της εντροπής που είχατε έξω, μέσα θα κληρονομήσετε αγαλίαση, χαρά, ευλογία. Και στη γη της επαγγελίας, που είναι η Εκκλησία του Θεού του Ζώντος, θα υπάρχει αιώνιος εφροσύνη, αιώνιος χαρά, αιώνια δόξα. Αυτό λοιπόν είναι το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει να δημιουργηθεί στην ανθρωπότητα μέσα από τον Χριστό, μέσα από τον κεχρισμένο του Κυρίου δια Πνεύματος Αγίου. Όμως, επανέρχομαι, ο Χριστός είπε, όπως εμένα πέστειλε ο Πατήρ, έτσι εγώ στέλνω εσάς. Κάθε ένας από μας, όταν ο Θεός δια του Ιησού Χριστού τον καταστήσει και χρησμένο, τον χρήσει με Πνεύμα Άγιο, έχει την ίδια αποστολή και το ίδιο έργο. Ακριβώς την ίδια αποστολή και το ίδιο έργο. Να κηρύττει σε φτωχούς, σε φυλακισμένους, σε εχμαλώτους, σε συντετριμένους στην καρδιά. Να τους παρηγορεί με παρηγοριά με την οποία παρηγορήθηκε. Να τους φέρνει και να τους οδηγεί μέσα στην Εκκλησία. Κάθε ένας από μας, δούλος και δούλη,
καθώς είναι γεγραμμένο και έτη επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, θέλω εκχέει από το Πνεύμα μου το Άγιο για να προφητεύουν τα λόγια τα ουράνια. Και θα χαίρονται και θα αγάλλονται με το έργο που θα κάνει ο Χριστός σε αυτούς που κάθε ένας και χρησμένος του Κυρίου οδηγεί στην Εκκλησία. Καθώς θα βλέπει να αλλάζουν τα πάντα στις ζωές των ανθρώπων. Η κατάρα να μετατρέπεται σε ευλογία, το κακό σε καλό, η δυστυχία σε ευτυχία, ο νόμος σε χάρη, τα γήινα σε ουράνια. Το μήνυμα είναι δηλαδή, αδελφοί αγαπητοί, ότι μην ξεχνιέσαι. Έχεις έργο και αποστολή. Και το έργο μας και η αποστολή μας είναι να ευαγγελιζόμεθα τους φτωχούς, να κηρύττουμε ελευθερία στους εχμαλώτους, άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, θεραπεία στους συντετριμένους και ιδιαιτέρως να παρηγορούμε τους πενθούντας και τους τεθλιμμένους, για να τους οδηγήσουμε με την παρηγοριά με την οποία παρηγορηθήκαμε μέσα στην Εκκλησία του Θεού, και εκεί να αναλάβει τη ζωή τους ο Χριστός, που είναι ο Κύριος, ο διδάσκαλος, ο καθηγητής. Η αποστολή μας είναι να φέρνουμε, και η αποστολή του Χριστού είναι να ευλογεί. Η αποστολή δική μας είναι να φυλάμε τις πόρτες να μην φεύγουν, και η αποστολή του Χριστού είναι να διατηρεί. Και το τέλος, όταν συνειδητοποιήσουμε την αποστολή μας, είναι πολύ σημαντικό, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε συνειδητοποιημένοι χριστιανοί, να μπορούμε να πούμε κι εμείς: Πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, δια τούτο με έχρισε ο Κύριος, δια να ευαγγελίζομαι, δια να κηρύττω. Άνοιξη δεμοστηρίου, δεν λέει να ελευθερώνω, να κηρύττω. Ελευθερία στους εχμαλώτους, άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους, θεραπεία στους συντετριμμένους στην καρδιά. Ταυτόχρονα εν εαυτόν ευπρόσδεκτον εις τον Κύριον. Και τέλος εκδίκηση, ημέρα εκδικήσεως του Θεού ημών. Αυτό είναι το κήρυγμά μας, και το κήρυγμά μας γίνεται βασικά με την παρουσία μας, με τη ζωή μας, και λιγότερο με τα λόγια μας. Και στη συνέχεια η ικανότητα που θα μας δίνει ο Θεός να παρηγορούμε, γιατί χρειάζεται ιδιαίτερη ικανότητα να μπορείς να παρηγορήσεις. Ο άνθρωπος συνήθως καταβαρύνει, καταπλακώνει, ονειδίζει, ηρωνεύεται, περιφρονεί. Αυτός όμως δεν είναι ο δούλος του Θεού. Αυτός δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Μπορεί να έρχεται, να παρευρίσκεται, δεν έχει καμία σχέση με τον Χριστό. Ο δούλος του Θεού μόνο παρηγορεί, στηρίζει και ενισχύει. Μόνο παρηγορεί, στηρίζει και ενισχύει. Και όταν περπατήσει σε αυτό το φρόνημα, τότε ο Χριστός δοξάζεται, ο Χριστός εργάζεται, και τα αποτελέσματα, αδερφοί μου αγαπητοί, είναι φανερά. Δεν είναι κρυμμένα, φανερά. Φανερά μέσα στη ζωή του, μέσα στην οικογένειά του, μέσα στο έργο του, μέσα στο περιβάλλον του, μέσα στην εκκλησία που υπηρετεί. Είναι φανερά τα έργα. Δόξα στο Θεό. Και είναι φανερά γιατί ο Χριστός τα φανερώνει και θέλει να τα φανερώνει, γιατί αγαπάει
τους ανθρώπους. Και επειδή θέλει να σώσει όλους τους ανθρώπους, πώς θα τους σώσει? Έστειλε τον Χριστό, πέθανε για τις αμαρτίες μας, τέλειωσε το έργο του. Τώρα είναι το έργο το δικό μας. Τώρα είναι το έργο το δικό σου. Το δικό σου το έργο είναι τώρα. Ο πατέρας εργάζεται, ελκύει. Ο Χριστός εργάζεται, ευλογεί. Αλλά ποιους ελκύει και ποιους ευλογεί? Αυτούς στους οποίους ο Κύριος σε αποστέλει. Σε αυτούς που είναι δίπλα σου, σε αυτούς που φέρνει δίπλα σου. Μακάρι, αδερφοί αγαπητοί, να περπατήσουμε αξίως και να περπατάμε τις προσκλήσεώς μας. Δεν μας προσκάλεσε για να καθόμαστε. Μας προσκάλεσε για να εργαζόμαστε. Και μάλιστα η μισθαποδοσία που μας υπόσχεται και εδώ και εκεί είναι κατά τον κόπο εκάστου. Όχι πόσο ωραία τα λέει, όχι τι πολλά, τι ωραία πράγματα που κάνει, πόσο κοπιάζει. Όχι στην προσωπική του δουλειά, στη δουλειά του Κυρίου του που του εμπιστεύτηκε. Έχεις αποστολή, έχεις έργο. Δεν σε έφερε για να κάθεσαι, σε έφερε για να εργάζεσαι. Δεν σε κάλεσε για να μείνεις, σε κάλεσε για να σε αποστείλει. Δεν σε κάλεσε για να ησυχάζεις, σε κάλεσε για να τρέχεις. Και αυτό ισχύει σε όλους τους δούλους και τις δούλες. Εάν δεν έχεις αυτό το πνεύμα και το φρόνημα, απλώς δεν είσαι δούλος και δούλη. Όμως ο Θεός αγωνίζεται με το λόγο Του, με τα έργα Του, με τις δοκιμασίες ακόμη, με τους πειρασμούς που επιτρέπει να μας μεταμορφώσει σε φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν Θεού. Ποιους? Εσένα, εμένα, την οικογένειά σου, την οικογένειά μου. Να μας μετατρέψει σε φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και τότε και μόνο τότε θα απαλλαγείς από τις παλιές ερημώσεις της ζωής σου. Τότε θα απαλλαγείς από τα αρχαία ερήπια, από τα γκρεμίσματα, από τις ερημώσεις, από τους έρημους, από τις έρημες πόλεις και τις ηρμωμένες από γενεάς γενεών. Δεν απαλλάσσεσαι από αυτά, δεν θεραπεύεσαι από αυτά, εάν δεν προσεύχεσαι να σε κάνει ο Θεός δούλο Του και δούλη Του. Εάν δεν ζητάς από το Θεό να μεταμορφώσει τη ζωή σου, να μην είσαι χριστιανούλης που πας και έρχεσαι, αλλά να είσαι εν δυνάμει Πνεύματος Αγίου δούλος και δούλη του Θεού. Όχι του γλυκού νερού χριστιανοί στα άκρα της θάλασσας, στα βάθη του Θεού. Και στα βάθη του Θεού θα σε πάει μόνο ο Θεός δια του Πνεύματός του του Αγίου. Πληρούστε λοιπόν Πνεύματος Αγίου, δοξάστε το Θεό και να ζητήσουμε, αδερφοί αγαπητοί, να μας αποκαλύπτει ο Θεός, να ζητάμε να μας αποκαλύπτει ο Θεός το έργο Του, να μας αποκαλύπτει ο Θεός τι θέλει από μας. Γιατί συνήθως εμείς ενδιαφερόμαστε λέγοντας τι θέλουμε εμείς από Αυτόν. Σήμερα να αλλάξουμε φρόνημα, να αλλάξουμε πνεύμα. Δεν είναι τι θέλω εγώ από το Θεό. Είναι, Κύριε, τι θέλεις Εσύ από μένα. Άλλος χριστιανός, άλλο περπάτημα, άλλη ζωή, άλλη παρουσία Θεού. Όχι
τι θα κάνεις εσύ για μένα, αλλά τι θα κάνω εγώ για σένα. Όχι, Κύριε, βόηθα με στο δρόμο μου. Κύριε, οδήγησέ με στο δρόμο σου. Αμήν.